Το στούντιο μεγαλώνει όπως βλέπετε. Κωνσταντία Στεργίου μαζί μας. Εδώ είναι, το κορίτσι ήρθε. Άρτια Φιχθής από την Αθήνα και από τον Μαραθώνιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Σας φέρνω κι εγώ μαζί με σένα Μαραθώνιο αέρα. Ακριβώς. Και... Και πολλά χαμόγελα, βλέπετε κυρία μου. Πολλά χαμόγελα και ήταν η ωραία έκπληξη του αγώνα μου ο Κοσμάς, γιατί την ώρα που δόθηκε η κίνηση και ήμουν στο τρίτο χιλιόμετρο, χτύπησε το τηλέφωνό μου και με ρώτησε αν τρέχω. Οπότε μου λέει, περιμένω στον τερματισμό. Δεν υπήρχε τελικά... περίπτωση λοιπόν να μην τερματίσει ο Κοσμά για να συναντηθούμε. Και μάλιστα την έπιασε εξαπίνηση και στον τερματισμό, γιατί δεν με είδε και ήρθα και την έβγαζα βίντεο. Η φωτογραφία σας σε selfie έγινε viral, αυτό έχω να πω. Πώς θα μπορούσε να μην γίνει άλλωστε. Έτσι. Και βέβαια η Κωνσταντία Στεργίου, όταν έρχεται στο Πάμε γήπεδο, δεν μπορεί να έρθει χωρίς κάτι να κουβαλάει. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία τσάντα από αυτές που δίνονταν στα 10 χιλιόμετρα του αυθεντικού μαραθωνίου, καθώς έγιναν, όπως είπαμε, αγώνες και 10 χιλιόμετρων, αλλά και 5 την ίδια μέρα την Κυριακή το πρωί. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν την προηγούμενη μέρα. Ήταν το Σάββατο. Ναι, δείξτε, κυρία μου, και κάτι. Δείξτε όμως και το καλύτερο, γιατί έχουμε και καλύτερα πράγματα πάρα από την τσάντα. Πάρα πολύ όμορφο μετάλλιο, πραγματικά. Και από την πίσω πλευρά, αυτό είναι το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Έτσι να το γυρίσω. Εδώ. Πανέμορφο. Πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο. Πραγματικά ωραία, από μετάλλιο. Τα ωραιότερα που έχω στη συλλογή μου. Όπως και η μπλούζα του μαραθώνιου ήταν αυτή των συμμετεχόντων. Την περίμενα λίγο πιο χρυσή, βέβαια. Ναι, αλλά είναι και επαιτειακή, 40 χρόνια. Είναι επαιτειακή, 40 χρόνια. Έχει τη σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας όλοι μαζί και μαζί με τον Θανάση τον Πρεπούδη που τον έχουμε κοντά μας και σε πολύ λίγο θα τον δούμε και θα τον ακούσουμε.